Παρθένη μου, η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Σήμερα θα κάνετε καινούρια ξεκινήματα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά παίρνετε σοβαρές αποφάσεις για θέματα που έχουν σχέση με τη συναισθηματική σας ζωή, ακόμα και με τα παιδιά. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 14, κάτι πολύ μεγάλο μπορεί να γίνεται αυτή τη στιγμή. Μία εξέλιξη στη ζωή σας, η οποία είναι σημαντική και πολύ πολύ έντονη κοινωνική ζωή θα έχετε αυτόν τον καιρό. Για τους ζυγούς μας, τις πρώτες μέρες έχει συναντήσει επαφές συμφωνίες. Αν είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο, μία συζήτηση είτε οικογενειακή είτε σχέσεων δεν παίρνει τον δρόμο που εσείς θέλετε. Το δεύτερο δεκαήμερο έχει ηρεμήσει, ενώ του τρίτου δεκαήμερου εμπίπτεται στην εβδομάδα που λέμε χαμηλώστε τους τόνους, προσέχετε οικογενειακά, προσέχετε σχέσεις και συνεργασίες. Η Σκορπιοί μας, έχετε πολλά να πείτε σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Έχετε κάποια σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσετε. Αλλιώς αρχίζει η συναισθηματική σας ζωή και αλλιώς θα τελειώσει ο μήνας. Γενικά, ενώ δεν βάλετε το οροσκόπιό σας, είναι μία περίοδος όπου κι εσείς με τα διάφορα αποθυμένα σας θα πρέπει να προσέχετε τον τρόπο που χειρίζεστε το λόγο. Μην τρέχετε με το αυτοκίνητο και αφήστε αυτές τις μέρες να περάσουν πιο ήρεμα. Το ξόδες μου τις πρώτες μέρες είστε σε μια καλή φάση, Αφροδίτη απέναντί σας ευνοεί τα σχέδιά σας. Αν είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο, ένα θέμα που έχει σχέση με τα παιδιά ή τα οικονομικά ή επιχειρηματικά και οικονομικά σχέδια, σήμερα δεν φαίνεται να προωθείτε. Γενικά τα οικονομικά έχουν κάτι που σας ανησυχούν, δεν ανησυχούν βέβαια μόνο εσάς, τέλος πάντων. Εγώ καιράκια της πρώτης μέρας είστε αρκετά καλά. Αν είστε γεννημένοι τέλος Δεκεμβρίου, μια συζήτηση για ένα οικογενειακό θέμα δεν φαίνεται να παίρνει την τροπή που εσείς θέλετε ή της ακίνητής σας περιουσίας και πολύ περισσότερο εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 11. Υδροχόη μου, Φεούλα μου, γεια σου. Είπαμε, η σημερινή μέρα είναι λίγο δύσκολη, αλλά παροδική. Ένα παρασκήνιο υπάρχει. Όμως η νέα θέση της Αφροδίτης θα είναι ευνοϊκή για σας. Ενώ τα οικογενειακά ή της ακίνητης περιουσίας παίρνουν μία ευχάριστη τροπή. Τα δε ψαράκια μας, μάλλον θα πρέπει να καθίσετε και λίγο σπίτι σας και όχι όλο να είστε σε μετακινήσεις. Ένα οικονομικό θέμα σήμερα μπορεί να σας προβληματίσει. Γενικότερα όμως μία συζήτηση που θα κάνετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας για δουλειά θα μπορούσε να ευοδοθεί. Ίσως πρέπει να βοηθήσετε φίλους που μπορεί να σας έχουν ανάγκη αυτόν τον καιρό. Με χαρά μεγάλη. Πολύ ωραία. Είμαστε large εμείς οι χθες. Λιτσάκι, να σου κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, τώρα είναι γενικό αυτό που λέω, αλλά το καλοκαίρι θα είναι καλό, γιατί καλοκαίρι ίσον Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνω. Όμως σε γενικές γραμμές, μέχρι εκεί τα μέσα Μαΐου, υπάρχει μια γενικότερη ένταση. Μετά, όπως είπαμε, Ιούνιος, αρχές κτλ. Καταλαγιάζουν τα πράγματα. Και... Άρα προσοχή και... μέχρι τα μέσα Μαΐου. Άρα ανυπομονούμε για το καλοκαίρι. Ανυπομονούμε για το καλοκαίρι να ξεχαστούμε λιγάκι. Έτσι. Λοιπόν.